Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά. Α, θα τα πούμε λίγο ε, εν συντομία, μιας και δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να, 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 να πούμε απόψε, ε, για το παιχνίδι κυπέλου της ομάδας μας με τη Στρούσμπερι Τάουν, α, ομάδα League One, γάμα εθνική που λέμε στα δικά μας. Ε, μιας και υπάρχουν αρκετές διαφοροποίησεις από το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που έγινε για τον γύρο αυτό, όταν και φιλοξενηθήκαμε, από τους σημερινούς μας φιλοξενούμενους. Ε, πριν πάμε να επενθυμίσω σε όλους ότι τις, στις 15 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, 7.30 ώρα παίζουμε με την Νόριτς, Εκείνη την ημέρα η Λέσχη θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη σπίδα. Ναι, ξέρω, okay. 15 Φεβρουαρίου πρωτοχρονιάτικη πίτα. Να σα πω τώρα, από τη μία, πολλοί λένε Μα, ξέρω εγώ, έχουμε κόψει και μάρθη. Αλλά τι γίνεται τώρα στην όλη υπόθεση. Ε, εκείνη την ημέρα θα κάνουμε και την κλήρωση της λαχιοφόρου που διοργανώνουμε με, με πρώτο δώρο ένα ταξίδι στο Λίβρ που πληρωμένα όλα και αεροπορικό και δύο βράδια, δύο διαμυκτερεύσεις και κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό και εισιτήριο αγώνα. Προσφορά της uh, Safe Smoking, uh, Τσιγάρου, να το πω έτσι, όχι ηλεκτρονικού τσιγάρου, uh, safesmoking.gr και της Energy for All που είναι επίσημος συνεργάτης της εταιρεία Eron με υπηρεσίες πώληση ρεύματο και φυσικού αερίου. Δηλαδή, αντί να είστε στον κρατικό φορέα, να είστε στον Eron, άλλωστε τα ξέρετε πια. Οι ιδιωτικέ εταιρείε με το ρεύμα έχουν ε, ήδη γίνει διψήφιο αριθμό. Save smoking και energy for all. Ε, Επίση, να πω ότι μέσα στι επόμενε μέρε θα προσθεθούν. Ε, πάρα, πολλές, πάρα πολλά άλλα δώρα και μπορεί να δείτε στη λίστα του σχετικού ενημερωτικού κειμένου στο liverpool.gr. Να σας πω ότι θα σας φανεί αστείο, όμως εγώ κυριολεκτώ. Μας έγινε προσφορά ήδη από την Mad Max Stores που μας έδινε τις μπάλες ποδοσφαιρού της ομάδας. Μας, έδι, μας δόθηκε δώρο ήδη, ε, να το βάλουμε στη λίστα μας και να το βάλουμε, ένα τηλεσκόπιο το οποίο θα είναι χρήσιμο για εμάς τους Reds, καθότι με το τηλεσκόπιο θα μπορούμε να βλέπουμε τον δεύτερο, τρίτο και τους υπόλοιπους που ακολουθούν. Όχι για τίποτα άλλο, επειδή η απόσταση μεγαλώνει. Ε, να μην χάσουμε και την οπτική επαφή, έτσι. Για να το κάνουμε δώρο. Να μα βλέπουν εκεί που είμαστε στην κορυφή. Αλλά θα χαστούν πολλά και άλλα και τώρα ποιο μπαίνει σε έξοδο έτσι. Λοιπόν, πάμε στο αποψινό παιχνίδι. Ε, Liverpool, ε, uh, Town. Με του οποίου ε, έχουμε βρεθεί ε, δύο φορέ στο παρελθόν. Ε, εδώ είναι το πρόγραμμα του αγώνα. Πολύ ωραία σύνθεση. Ε, κάνουν πολύ ωραία εξώφυλλα στα πρόγραμματα των αγώνων της ομάδας μας και ένα, μια σύνδεση που είναι αναγγελία του παιχνιδιού. Έχουμε ρεθεί λοιπόν δύο φορές, τη μία το ξέρουμε πρόσφατα 2-2 και την άλλη φορά το 96 ήταν ε, τέσσερες μέρες μετά την απώλεια του Bob Basley, 14 Φεβρουαρίου έφυγε ο Bob από τη ζωή, 18 Φεβρουαρίου του 96 έγινε το παιχνίδι πάλι με γηπεδούχους την Σούσμπερι, όπου εκεί κερδίσαμε 4-0. δεν έχει και μεγάλη αξία να κάτσουμε να πούμε τώρα φόρματο κολοπού κολοπού. Έχουν παίξει δύο εκτό παιχνίδια για την κατηγορία τα δύο τελευταία του, τα οποία έχουν χάσει και τα δύο και δεν έχουν σημειώσει γκολ. Είναι μια ομάδα που σε 27 παιχνίδια πρωταθλήματο έχει βάλει 23 όλα και όλα γκολ, δηλαδή δεν έχει ούτε ένα γκολ ανά παιχνίδι. Ε, μη ξεγελάει το 2-2. Εντάξει, εκεί χαλαρώσαμε εμεί, γίνανε τα απίστευτα. Δόθηκε και ένα πέναντι που ελέγχεται κατά πόσο είναι. Εν τη αυτή περίπτωση, καλώ ή κακώ, βρεθήκαμε ας πούμε, να δίνουμε ένα επαναληπτικό παιχνίδι. Στο οποίο από την αρχή, μάλλον με το τέλο του παιχνιδιού α, του 2-2, ο Γιούργεν είχε ανακοινώσει πω δεν θα πάρουμε μέρο με την πρώτη ομάδα στον επαναληπτικό, σεβόμενοι το, το συμβόλαιο που έχουμε με την Premier League. Εδώ θα ρίξω για άλλη μια φορά τη μορφή μου στην ΕΦΕΗ. Η Ομοσπονδία κινήθηκε εκ του πονηρού, είδε ένα κενό χρονικό και άλλαξε πάλι τον κανονισμό πέρσι το καλοκαίρι, στο οποίο βρήκε σύμφωνο όλες τις ομάδες, σύμφωνες όλες τις ομάδες, ε, όπου ενώ πέρσι έλεγε παράταση και πέναλτι, φέτο βάλανε ένα παναπτικό. Γιατί, γιατί σου λέει κάτσε μη μα κάτσει ακόμα ένα παιχνιδάκι και παίξουμε μπάλα λίγο τηλεοπτικά και βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω. Ναι, ρε φίλε, <laughs> αλλά οι άλλοι <έλεγχοι> έχουν δέσμευση <laughs> στην Premier League. Πώ θα γίνει, και ξέρετε για κάτι, είναι σωστό. Εφόσον σου λέει χειμερινή διακοπή, την κάνω για να ξεκουράσετε, σεβαστείτε. Ούτε επίσημο, ούτε καν φιλικό. Και ο Γιώργο σου λέει: Εγώ φίλε, έχω επίσημη, έχω δεσμευτεί με αυτού και με, δια, με, ενδιαφέρει και με συμφέρει. Και έχω βγάλει πρόγραμμα στου παίκτε μου με διατροφή, με προπόνηση, με ξεκούραση, με τι να κάνουν, πώ να φάνε, να πιούν, να κοιμηθούν, να. Σεξ, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ε, πώ θα γίνει τώρα, δηλαδή. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, αν δεν πέστε Επειδή η Ομοσπονδία τη κάπνιση ξαφνικά να βγάλει κανένα φράγκο παραπάνω στη ζούλα. Εν τω Εντάξει, Θα παίξουν τα μικρά, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό να παίξουν τα μικρά, κατά την άποψή μου. Εμεί θα πάμε να δούμε λοιπόν μια και θα παίξουν τα μικρά, τι έγινε στι προηγούμενε αναμετρήσει, όπου ενεπλάκησαν ή εξ ολοκλήρου οι μικροί, όπω με την Aston Villa, ή μέρο αυτών, όπω έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι, με του αποψηλού μα αντιπάλου. Βλέπουμε ότι η φιλοσοφία του Γιούργεν είναι και σε όλε τι ομάδε από κάτω, 4-3-3. Ε, επίσης εδώ είναι πλασματική εικόνα μιας και βλέπετε ότι ε, το παιχνίδι ειδικά στο Villa Park όπου παίξανε όλοι οι μικροί και μόνο οι μικροί μιας και οι μεγάλοι ήταν ε, στο ε, Παγκόσμιο Συλλόγων βλέπετε ότι είχαμε παραπάνω, είχαμε δεχθεί στο 4-0 Είχαμε παραπάνω ευκαιρίες στον στόχο να βάλουμε γκολ και δεν μας έκατσε. ήμασταν άτυχοι και συνολικά νομίζω είχαμε και παραπάνω ευκαιρίες από τους ε, οικοδεσπότες ε, σε όλο το παιχνίδι και παραπάνω από ό,τι είχαν στο στόχο αυτή. Νομίζω ήταν έξι στο στόχο αυτή με πέντε γκολ, 7 στο στόχο εμείς και ένα γκολ. Εντάξει, δεν μας πήγε και η μπάλα. Ήταν άτυχη μικρή, φάγαν το τάλιρο, δεν πειράζει, είναι εμπειρία ζωής αυτή. Θα σας πω και τις δηλώσεις που, λέμε, που έλεγε ο Νίλ Κρίτσλι, ο οποίος είναι προπονητής της ομάδας θα ε, κατεβάσουμε σήμερα. Ηλικιακά δηλαδή, και πραγματικά θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα από τι δηλώσει. Εδώ είναι το παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αλλάζει τίποτα στη διάταξη. 4-3-3. Κατά συνέπεια, και επειδή δεν υπάρχουν κάτι στο ιδιαίτερο στο δελτίο, από τον, το ιατρικό δελτίο να ασχοληθούμε, παρέναν του Λάρουσι, ο οποίο ε, έχει ένα μικρό τραυματισμό και είναι αμφίβολο, το πιο πιθανό να ξεκινήσει ο Λιούι από εκεί και πέρα. Van ε, Χούβερ Hoover και Williams είναι οι τέσσερι της άμυνα, τον Κέλχερ να είναι εκεί. Jones, Τσιριβέλα, ο οποίος ήταν και αρχηγός και κλάξανε να είναι στο κέντρο. Α, μπροστά βλέπετε ότι αυτός που ξέρουμε όλοι είναι ο Elliot, Miller και Hardy. Ε, δεν ξέρω πραγματικά τι να περιμένω από αυτή την ομάδα. Περιμένω πάρα πολλά από τον Jones και τον Elliot να τραβήξουν την ομάδα και τον Τσιριβέλα ο οποίος είναι ο παίκτη που ποτέ μέχρι τα φετινά του παιχνίδια δεν με θάμπωσε. Πραγματικά τον είχα δει σε προηγούμενα παιχνίδια, δόθηκε δανεικό δεξιά και αριστερά και Ισπανία και Ολλανδία. Ε, έχω την αίσθηση ότι κάτι έγινε και με αυτόν. Και αν κατάφερε και αυτόν τον παίκτη που πραγματικά ε, μέχρι και σε αποθούσε η συμμετοχή του στο παιχνίδι τη ομάδα να τον κάνει αυτόν να παίξει μπάλα ο Γερμανό, πλέον ε, έχει περάσει σε διαπλανητικά επίπεδα ο Γερμανό και ε, δώσε του, ξέρω εγώ, φτιάξτε πανεπιστήμιο ε, και δώσε του, του, να μαθαίνει όλου του υπόλοιπου ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο άνθρωπο δηλαδή είναι πέρα το πραγματικό. Να πάμε σε δύο-τρία πραγματάκια που έχουν να κάνουν με το ψηλό παιχνίδι και θα κλείσουμε γιατί δεν έχει και πολύ ψωμί εντό εισαγωγικών να το πω. Ε, Άρχοντα τη αναμέτρηση είναι ο κύριο Τραφία, όχι ο κύριο, ο προηγούμενο, τον οποίο τον έχουμε συναντήσει άλλη μια φορά με τη σφυρίστρα στο χέρι για το παιχνίδι μα. Ήταν με την Carlisle United το Σεπτέμβριο του 2015, όπου το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναντι και το κερδίσαμε, αν το θυμάμαι σωστά, 5-4. Έχετε, δεν έχει ξαναβεθεί στο δρόμο μα. Λοιπόν, να πάμε στι δηλώσει του coach για απόψε. Είναι ο προπονητή κάτω των 23 και μίλησε για τη μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε σε εκείνον και τους του παίκτε του. Ε, ο ίδιος ήταν πάρα πολύ ταπεινός, επειδή την είδα live, ε, ήταν ε, λίγο αναψωκοκινησμένος, δηλαδή αισθανόταν λίγο άβολα θα έλεγα εγώ και πραγματικά το να βλέπεις έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία να μιλάει στα μίντια και να κοκκινίζει ε, δείχνει κάποιες αναστολές, κάποιες... δείχνει μου και ήθος, ένα τρόπο ο οποίο, οκ, okay, δεν είναι συνηθισμένο, αλλά θεωρητικά δεν περιμένει από τον άνθρωπο σε αυτή την ηλικία και με αυτέ τι εμπειρίε να είναι, ξέρω εγώ. Πρέπει όποιο μπορεί, α το δει στο διαδίκτυο, έχει σημασία. Και για όποιον ξέρει ψυχολογία, ε, όχι αν την έχει σπουδάσει απαραίτητα, τα βασικά θα καταλάβει από τι εκφράσει του προσώπου του ε, την ταπεινότητα αυτού του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι όλο το επιτελείο, όλο το επιστημονικό επιτελείο του Γερμανού, διότι δεν είσαι γυμναστή και ο γυμναστή είναι επιστήμονα. Δεν είσαι απλό γυμναστή, ένα δυο που ξέρουν να σχολείο με το ε, Είναι επιστήμονε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ε, συνθέτουν ένα team το οποίο έχει και στοιχεία έχουν σημασία τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων και του χαρακτήρα τους Δηλαδή θέλει ανθρώπου που να είναι ταπεινοί, να είναι ας πούμε συνεργάσιμοι, να είναι ηθικοί. Έχουν όλα σημασία. Και καλά κάνει ο Γερμανό. Διότι σα παραπέμπω στο πιο πρόσφατο παράδειγμα με το Μιναμίνο. Κοιτάξανε και το χαρακτήρα. Πέρα από όλο το πακέτο και το χαρακτήρα. Σου λέει εσύ θα φας πάγκο. Άμα είναι να μου άστονε, να μην έρθει ποτέ κιόλα. Πάμε λοιπόν στο γερμα, στη γλώσσα του Νίρ Κρίτσλι είναι Κρίτσλι και όχι Κρίτσλεϊ. Έτσι, επειδή διαβάζετε έτσι, δεν σημαίνει ότι προφέρετε και έτσι. Είναι Κρίτσλι. Και τη χάνει και έχω φίλο από το Λίβερπουλ που λέγεται έτσι. Αυτό το επώνυμο. είναι απίστευτο. Ποτέ δεν πίστεψα πω θα, θα συμβεί μία φορά και τώρα θα συμβεί και για δεύτερη. Ανεπομονούμε για τον αγώνα και περιμένουμε μια ξεχωριστή βραδιά. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για του παίκτε μα και ελπίζουμε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία του από το παιχνίδι με την Βίλα. Για τον Γιούργεν, ο Κλοπ μα έχει προσφέρει μια απίστευτη στήριξη. Μπορώ να του μιλάω όποτε θέλω, φυσικά. Εγώ και οι μικροί παίκτε πάντα αισθανόμαστε την στήριξή του ακόμα και όταν δεν είναι μαζί μα. Για τις σχέσεις των παικτών τη πρώτη ομάδα με εκείνου τη κάτω των 23. Υπάρχουν πολύ καλές σχέσει ανάμεσα στου παίκτε τη πρώτη ομάδα και τη δεύτερη και αυτό θέλουμε να συνεχιστεί. Για του απόψινου μα αντιπάλου, ε, η Σόλμπερ άξιζε τον επαναντικό λόγο τη εμφάνιση προνοδοποίηση. Μα δημιούργησαν πολλά προβλήματα και το ίδιο θέλουν να κάνουν και αύριο, ενώ η απόψε. Ίσως όμω οι απαιτήσει να είναι διαφορετικέ για εκείνου τώρα. Ε, σχολιάστηκε από του δημοσιογράφου και ρώτησαν τον ε, Νιλ για το θέμα των τιμών που βάνα στα στήρια, ε, από το σύλλογο. Το οποίο ήταν ε, προ τιμήν του ε, σκεπτόμενοι και ο, πρακτικά, αν θέλετε ότι είναι η μικρή, πρέπει να μπει πιο μικρή τιμή εισιτηρίων και επειδή είναι καθημερινή δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν πολύ από όλη την Βρετανία, πόσο μάλλον το εξωτερικό, οπότε ευκαιρία να δώσουμε στον κόσμο της πόλης με φτηνό εισιτηρίο τη τάξη των 15 λιρών το μέγιστο να πάνε στο γήπεδο και φυσικά περιμένουν να γεμίσουν στο γήπεδο. Εγώ περιμένω τουλάχιστον 30-35 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο απόψε. Ε, πάμε να δούμε τι είπε λοιπόν ο Νίλ για αυτό το θέμα. Ε, ο Σύλλογο έκανε μια πολύ καλή δουλειά με τι τιμέ των εισιτηρίων. Ελπίζουμε να είναι γεμάτο γήπεδο και να έχουμε έναν καλό αγώνα. Για την εμπειρία που αποκόμισε ένα μικρή κόντρα στην Άστον Βίλα. Δεν μπορεί να αγοράσει αυτή την εμπειρία. Είναι σαν να έχω κάνει ένα εκατομμύριο προπονήσει. Αντιλαμβάνεσαι τι ο άνθρωπο. Ό,τι και να κάνει την προπόνηση δεν είναι το ίδιο real time. Όσο και να ετοιμαστεί. Και κακά τα ψέματα. Είναι εμπειρία για του μικρού ότι φάγανε το τάλιρο και πόνεσαν. Και πόνεσαν με την έννοια ότι παίξανε καλή μπάλα, είχαν ευκαιρίες μπορούσαν να κερδίσουν και τελικά είδανε και την άλλη πλευρά του νομίσματο. Έτσι. Γιατί πήραν δύο προκρίσεις, Μίλγολ και Άρσεναλ και πήγανε με την βίλα που παίξανε με του βασικού σχεδόν οι άλλοι. Φάγαμε το τάλιρο. Ναι, οκ, okay, πόνεσε βέβαια. Αλλά ήταν ένα εξαιρετικό μάθημα, εξαιρετική εμπειρία όσο και αν ήταν δυσάρεστη. Για τον Κέρθι Τζόν που προτίθεται φυσικά, σίγουρα θα ανυπομονεί για τον αγώνα αύριο βράδυ και δεν θα θέλει να κάνει κανένα λάθο. Έχει μεγάλη αυτοεπίθεση και αυτό είναι από τα δυνατά του σημεία. Κάτι είπα για ψυχολογία πριν. Για όσου μπορούν να δουν το παιχνίδι και θα σα πω μια λεπτομεριούλα για το απόψινο παιχνίδι, το οποίο επίσημα δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Ε, προσέξτε όταν ζουμάρει ο φακό πάνω του. Ο τύπο είναι κρύο αίμα. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Θα λέμε τρομερή, τρομερή για 19 χρονών παιδί, ε, οριακά 20. Ε, πραγματικά είναι απίστευτη η αυτοπεποίθηση που έχει. Ο τύπο βλέπει ότι κοιτάζει δεξιά και αριστερά και είναι 25-30 χρονών. Αυτό δεν το συναντά εύκολα. Αυτό με τον Τρέντ και κανένα δυο άλλου είναι το αύριο τη ομάδα. Πάμε να δούμε τι υπόλοιπε δηλώσει για να κλείσουμε και είναι η τελευταία για την εμφάνιση των μικρών στο Villa Park. Ακούσαμε πολλά θετικά σχόλια για την εμφάνισή μα εκείνη την νύχτα, αλλά δεν κάναμε πολλά πράγματα και στι περιοχέ και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε επιτυχία. Δεν συμφωνώ, Νίλ. Ε, Συμπληρώνοντα φυσικά για τον Λαρουσί, ότι είναι αμφίβολο από έναν μικρό τραυματισμό. Δεν θα συμφωνήσει το Βίλα Πάρκ με τον Νίλ, αν και μικρή σημασία έχει. Ε, ήταν η καλή η εμφάνισή μα, ασχέτω αν δεν μα πήγε το παιχνίδι. Εν διάφορη θα δει τον αγώνα ο Γιούργεν και είναι το πρώτο κομμάτι που θα τα θα σας πω για το θέμα μετά, τη μετάδοση. Ε, Προφανώ η ε, διοργανώτερη αρχή με το τηλεπτικό δίκτυο. Η εμπορικότητα του σαφώ έπεσε του παιχνιδιού. Αν και η παγκοσμιότητα τη ομάδα και το ενδιαφέρον που είχε ο κόσμο να δει την ομάδα μα έκατσε στραβά που θα το μεταδώσουν. Φάουλ. Ε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι η εμπορικά δεν θα πήγαινε τόσο. Οκ, okay, δεν θα πήγαινε το ίδιο με το να βλέπει, ξέρω εγώ, παίκτε τη πρώτη ομάδα. Οκ, okay. Απ' την άλλη όμω, αυτοί έκριναν ότι δεν είναι το ίδιο εμπορικά, οπότε το κόψαν τελείω. Θα το έχει το LFC TV Go, δηλαδή όσοι έχουν την εφαρμογή και έχουν πλέον συνδρομή στα κινητά του, ούτε καν το κανάλι τη ομάδα. Και αυτό όχι full live, θα το έχει νομίζω εκδεδεμένα στιγμιότυπα. Όμω θα δώσουν πρόσβαση σε tablet στο γερμανό για να το παιχνίδι. Και είναι λογικό. Αυτό είναι που πρέπει να το δει οπωσδήποτε, όποια είναι. Είχε πει θα πάω στο γήπεδο, εφόσον έχει ρεπό, αλλά φρόντισαν και τεχνικά, του το δώσαν τη δυνατότητα να το δει το παιχνίδι σε τάμπλετ. Αυτό. Επίσης, να κλείσουμε το κομμάτι με τους πρωταγωνιστές και να πάμε και στο τηλεοπτικό που θα σας πω μετά το, το δεύτερο, ε, έχει να κάνει με τον Σαμ uh, Ρίκετς, ο οποίος ε, αναφέρθηκε στο γεγονός της απουσίας του Γερμανού και με το σκεπτικό που, αλλάζει, ξέρω εγώ, η... Η... που δεν θα παίξει η πρώτη ομάδα. Και είπε ότι είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συζήτηση λέει, με τον Γερμανό. Μετά το παιχνίδι, λέει το 2-2 για 20 με 30 λεπτά περίπου. Και μου εξήγησε, λέει ο Γερμανό, ότι όλο το σκεπτικό τη απόφαση να μην πάρει μέρο η πρώτη ομάδα και ο ίδιο να μείνει στον πάγκο έχει να κάνει με τη δέσμευση που έχει με την πρέμη. Το κατανοώ, λέει απόλυτα. Έχουν ανάγκη την ξεκούραση, λέει οι παίκτε, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, λέει όλοι μα. Δηλαδή, βλέπετε και από την άλλη μεριά. Παρότι αυτό είναι οικονομική ζημιά για την Σούσμπερι, η οποία να σας πω ότι το κόστος, η αξία του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ε, είναι κάτι μεταξύ 8 με 9 με 9 εκατοσαλάχ. Αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε τώρα, δηλαδή μαζεύεται ο Σαλάχ, ο Βέρτζελ, ο Μανέ και κανένα και για αγορά στο σύλλογο. Και κάνουν και μεταγραφές. Ε, τα έσοδα από το πρώτο παιχνίδι τους βοήθησαν να ανανεώσουν τον ε, ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχει να κάνει με την ιατρική βοήθεια και κάποια άλλα πράγματα για όλη τη χρονιά. Ε, φυσικά και τα έσοδα από τα εισιτήρια φέτο θα του βοηθήσουν από το παιχνίδι τόπου να του βοηθήσουν, αλλά οκ, okay, δεν είναι το ίδιο από το να έχει τηλεοπτική μετάδοση και αυτό δυστυχώ είναι το ότι καίγεται ο σύλλογο τη Σούσμπερι σε αυτό. Πάμε για το θέμα τη τηλεοπτική μετάδοση που αναφέρουμε. Λοιπόν, αυτό είναι και η επίσημη ενημέρωση, οπότε θεωρητικά δεν υπάρχει πουθενά. Όμως, επειδή ο Γιάννης ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω, και να σας τα πω λοιπόν τώρα, ε, στην προηγούμενη δεκαετία, ψέματα, στην προ-προηγούμενη, από το 3-4 και μετά, όταν είχαμε δορυφορικό σύστημα στη Λέσχη, αλλά και στο σπίτι μου. Μα προωθούσε κάποιο φίλο κάποιε συχνότητε δορυφορικές, διότι σε όλα τα γήπεδα που γίνονται παιχνίδια, σε όλε τις διοργανώσει, υπάρχει εσωτερικό τηλεοπτικό δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη βάση. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, ο Τάμπτη τη TV. Καλύπτει, έχει τα δικαίωμα του FA, του κύπελου Αγγλίας. Σε όλα τα γήπεδα που γίνονται αγώνε υπάρχει αστερικό κύκλωμα το οποίο μέσω δορυφόρου στέλνει τα στιγμιότυπα. Όλο το παιχνίδι. Γιατί οι άλλοι επιτόπου στα κεντρικό πρέπει να κάνουν επεξεργασία των στιγμιότυπων και να επιλέξουν τι στιγμιότυπε από τη χρόνο, Δευτέρου, τα γκολ, φάσει, δοκάρια, κόκκινε. Δηλαδή πρέπει να γίνει επεξεργασία για να είναι έτοιμα ε, για τι εκπομπέ ή για τι live εκπομπέ ή για τι μανιτοδοσκοπημένε κλπ. Τέλο υπάρχει εσωτερικό τηλεοπτικό δίκτυο. Εμεί λοιπόν τότε είχαμε κάποιου ανθρώπου σε όλο τον κόσμο που κάνανε αυτή τη δουλειά και είχαμε βρει και εμεί κάποιου που το κάνανε αυτό. Βρίσκανε συχνότητε από το γήπεδο στον δορυφόρο. Τσιμπάγα λοιπόν αυτό το πράγμα. Στρίβαμε λοιπόν εμεί το δορυφόρο μα δέσκο ανάλογα, γιατί είχαμε περιστρεφόμενο. Τσιμπάγαμε και δεν θυμάμαι πια ακριβώ σεζόν. Είχαμε δει το Portsmouth Liverpool, τελευταία αγωνιστική τη χρονιά Premier League, όπου είδαμε εμεί όλο το παιχνίδι live, χωρί περιγραφή, με την κάμερα που ήταν πίσω από το ένα τέρμα. Λε και ήμασταν στο γήπεδο. Απίστευτη εμπειρία, έτσι. Και δεν το είχε δει κανεί άλλο σε μυαλό, γιατί το συντάγαμε επί σειρά εβδομάδων με κόσμο. Είδα πώ το πού, πώ, τι, πόσο, πιο, τέλο πάντων, είχαμε αυτή την άκρη. Ενδέχεται λοιπόν για όσου έχουν δορυφορικό σύστημα, α ψαχτούν. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουν δορυφορικό, να είναι stand-by με τα links, διότι όλο και κάτι θα σπάσει. Εγώ think positive. Θα είμαι πάντως stand by. Αυτά για τις ηλεπτικές αναδόσεις. Ε, στοιχηματικά τώρα είδα διάφορες μπουρδες. Ε, δίνει τον Άσο διπλό. Ε, τον Άσο δηλαδή τον δίνει δύο απόδοση. Ε, ένα οβεράκι το βλέπω πάντως διότι και τα μικρά στέλνουν την μπάλα στο πλεχτό και οι άλλοι έχουν τον Cummings, στον οποίο το θεωρώ δεδομένο θα το ξεκινήσει ο Sam Ricketts. Οπότε παίξτε over. Είπα θα το πάμε σύντομα, μόνο σύντομα το πήγαμε τελικά, το απλώσαμε το τροχανά μας. Πριν κλείσω να επενθυμίσω σε όλους ότι 15 Φεβρουαρίου μέρα Σάββατο, στο παιχνίδι με την Norwich, θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη μας πίτα και ε, να μπείτε στο liverpool.gr να δείτε διαδικασία για να αγοράσετε λαχνούς. Πρώτο δώρο, ένα ταξίδι στο Λίβερπουλ, αεροπορικό, δύο βράδια ξενοδοχείο με πρωινό και εστήριο αγώνα πληρωμένα όλα από τη safesmoking.gr και την energyforall.gr Η safe smoking είναι με το ατμίζον τσιγάρο, όχι το ηλεκτρονικό και η energyforall είναι επίσημος συνεργάτης της εταιρεία Eron για υπηρεσίες πώληση ρεύματο και φυσικού αερίου. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω. Είναι άλλη μια ευκαιρία για τους μικρούς να δείξουν ότι μεγαλώνουν. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε, ραντεβού αύριο με το report και θα τα ξαναπούμε και μέσα στην εβδομάδα το μόνο σίγουρο. Γεια σας!